Γεια σας αγαπητοί φίλοι και σήμερα μαζί σας για το επεισόδιο εκπομπή 93. Δευτέρα σήμερα, Μαλέκο μου, καλώς όρισες φίλε μου. Δευτέρα σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά σε λίγο. Εγώ φίλε μου, τι ωραίο Σάββατο κύριε Παρασκευή ρε, σήμερα Παρασκευή. Ομόνια Νόρθωση. Νόρθωση ομόνια Παρασκευή. Ενώ το Γιατί είμαστε δημόκρατες. Θα πούμε στο μας φανταζούμε για τα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε οι πράγματα. Μα νομίζω βρες δύο ρε. Βρες δυο, βρες δυο, βρες δυο. Ήβρεστε ο εθνικός πάφος και από έλα έλα. Αξενιέν να σε αδικήσω όντι αυτό, μάρε φίλε, γιατί είχαμε και εκπλήξεις. Να, είναι θέμα. Αξιερίσκαρε και λίγο παραπάνω με Σαραμίνα να αρκέψαν μας. Που αντικειμενικά δεν πρέπει να ρισκάρεις έτσι πολλά. Μπράβο. Όμως το παιχνίδι, πριν την κοκκίνη, θεωρώ ότι η Ρόξα, αφού ήταν μέσα στον το παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν άλλη ομάδα, που τσίνο που βλέπαμε, ένα μια σουρουπομένη ομάδα. Ναι, στο ημίχρονο, ναι. Στα, μετά τους, τα, την... Δεν το χαρακτηρίζω, δεν το κοκκίνη. Μετά την κοκκίνη κάρτα, Κατάρρευσε. Μια ομάδα η οποία ούτε με 11 και τη ζωή είναι δυσμένη. Εντάξει, είναι κανόνας. Σίγουρα είναι κανόνας. Αλλά μια ομάδα η οποία μην δεν θα μούσει. Ναι. Και όπου θέλω να πω είναι ότι το θετικό της υπόθεση είναι ότι στάθηκε για να κυνηγήσει αποτέλεσμα και ήταν μες το αποτέλεσμα πριν την κόκκινη. Όπως και να έχει. Έτσι δεν μιλούμε κανένα με η Σαραμίνα και όπου κάνουμε και ο προπονητής της και η διοίκηση με τσίντα ένα από τα πιο χαμηλά πάτσε. Και αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να κυνηγά και εξάδα. Η πορεία που κάνουμε είναι άνθρωπος και συγχαρητήρια. Βάζουν το πολλές φορές και καλή ομάδα και καλοί παίκτες. Σίγουρα πολλά καλό προπονητή που επλήσει Κυπρέο. Καλημέρα και να το πούμε και ύστερα για διάρκεια για να δούμε τα προβλητήκια. Εντάξει, όπως θέλεις και γυρούμε. Παρακαλώ, ναι, παραδείγμα σου. Φίλε, υποκορονικές συνθήκες θα γυρίζαμε στο Απόλλον ΑΕ και θα ασχολούμαστε με το Καρμιό Ισάρι σε κάποια φάση του παιχνιδιού, αλλά με το παιχνίδι. Και αντίθετα, βάλαμε μια μπορεί μια πολλά, να μου είναι. Θεωρούσαμε το... Όπως θα θέλεις ξεκινούμε. Φίλε, η ουσία είναι ότι αρχίσαμε από την Παρασκευή το βράδυ στο Αντώνης Παπαδόπουλο. Βράδυ, 2 στα 7. Και κρατηθήκαμε έτσι σε γρήγορη σε αγωνία μέχρι το ατελειώσουν οι χθεσινοί αγώνες. Δεν είχε παιχνίδι που καθάρισε, έστω αν η Πάφος με την ανατροπή που έκαμε εφάνηκε να ήταν πιο εύκολη νικητής, αλλά στους άλλους τους αγώνες ήταν παιχνίδια έτσι που κρατάμε μας σε αγωνία. Εντέκατη αγωνιστική καταγράφεται με κόκκινα γράμματα ότι εσώθηκε το ποδάφι. Εσώθηκε γιατί ήταν πεθαμένο. Γιατί ρε. Εάν τι εννοείς, πεθαμένο. Ήταν αντίθετα τα αποτελέσματα, θα πεθάνεις και το ποδάφι. Όπως πια. Ο Θέλος Ζακάτσι. Εάν το Ζακάτσι με 9 βαθμούς και 3-12, αν ήταν αντίθετα λέω, και μείνεις και στους 6 ο Θέλος, θα κάνει μια διαφορά 6 βαθμών που τον τρίτον προς το τέλος. Εντάξει. Και η νίκη της ΑΕΚ πάνω στον Απόλλωνα, γι' αυτό λέω εσύ ότι δεν το πασχαλίνα. Και τούτον αντίθετα θα έρθει για το πρώτο, για το πρώτο που είσαι εσύ καλά, για το δεύτερο νομίζω ότι είχε να έρχεται στο Απόλλωνα και δεν τελειώνε την τίποτα τη ρεφή. Εμένα δίκιο. Ας πω γιατί. Πάλε ξανά έχουμε στη Σαλαμίνα που εκπλήσει 18 βαθμούς. Εντάξει. Μακάρι και τους εύχομαι να κάνουν την μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων χρόνων η Σαλαμίνα, να μπει εξάδα. Θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων χρόνων στο Κυπριακό Γράφημα. Εννοείς με τα δεδομένα τα σημερινά, γιατί ξαναμπήκαινε η Σαλαμίνα εξάδα. Με τα δεδομένα τα σημερινά.
Αν η ΑΕΚ χτες μιλήσει στους 13 του βαθμού και πήγαινε την κόση έναν Απόλλωνα. Ναι. Θέλει να ξέρουν τι. Εντάξει, είναι μια απολύτω τρέφη. Νωρίς, όμως αν ήταν τούτη διαφορά, αν ήταν τούτη διαφορά, θα... Φίλα, επειδή είναι 21 Απόλλωνα, ήταν 18 ας πένει ανόρθωση. Δεν ξέρω να είναι πολύ μακριά. 20 γωνία. Και ανόρθωση, φίλε, ρε φίλε, εάν λέω σου, αν επίρνω από όλα δεχτές 21 και εμείς και νεάκη 13, ήταν να 5 βαθμού που ήταν όρθωση, που ήταν να είναι όρθωση στους 18, σωστά. Πάρτο ήταν το τελικό αποτέλεσμα, τα δύο τελικά του Οθέλου και της ΑΕΚ. Εάν ήταν ήττες... Για τον Οθέλου να συμφώνησε, για την ΑΕΚ συμφώνει. Γιατί ακόμα έχει παιχνίδι, ρε φίλε. Γιατί συμφώνησε, αν 13 και 18 ακούσει η ΑΕΚ και 20 ο... 18 είναι ανόρθωση, ρε. Αφού κέρδισε. Ναι, εννοείς αν μιλήσεις και... Ήταν 21 η ανόρθωση. 20 είναι η Ομόνοια Πέπτη. Και η ανόρθωση, και η ΑΕΚ δεν μιλήσεις και 13. Μάλιστα. Έχει, ήταν πλην 7-8. Ναι, θα τελειώνει η ρίξα. Ναι, αλλά θα τελειώνει, ρε φίλε, γιατί... Ας πούμε, ακόμα έχει παιχθεί η ανόρθωση η ΑΕΚ. Ως τον πρώτο. Για μένα ήταν η ίδιος. Εντάξει, για θένα. Για μένα ήταν η διαφορά 7 βαθμών εχτές. 7-8. Ναι. Και κάτω 6 βαθμούς διαφορά. Εννοείς η έξι του Οθέλου με την ΑΕΣ. Και για μένα, εντάξει, για μένα μπορώ να σου πω. Εντάξει, θα μιλούμε τώρα την τέκατη επόμενη στιγμή. Όμως αν η διαφορά ήταν πλήρη 6 και 7 βαθμό, η διαφορά της διαβάθμισης και η διαφορά της εξάδας. Τα επόμενα παιχνίδια που θα έρχονταν, οι παίχτες του ντοφιόματο, θα ήταν ακόμα πιο βαρύτερα από αυτά. Για να, δηλαδή κάθε βαθμό και κάθε ήττα που θα έτρωγα, θα μου ακρίνονταν παραπάνω. Οπότε έδωσε μια νόθηση σε στούντες ομάδες και σε όλο το πρωτάθλημα να κυνηγήσουν και εξάδα και παραμονή και για την κανονική της ανήκη της εχθές. Απλά επειδή χρησιμοποιήσε τη λέξη εσώθηκε το πρωτάθλημα, εγώ μπορώ να πω έτσι πιο σωστό. Ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για κάποιες θέσεις. Τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η πορεία της Νέας Σαλαμίνας, όπως και το δει κάποιος, δηλαδή έχει πολλούς που ακόμα μπορεί να μην υπολογίζει την Νέα Σαλαμίνα για την εξάδα. Αλλά μια ομάδα, ρε φίλε, που βγάλει την εικόνα, αντιλαμβάνεσαι ότι η Νέα Σαλαμίνα τρεις ήττες έφαγε, ρε φίλε. Δηλαδή έχασε, που ήταν και φυσιολογικές με ποιαν εννοία. Έχασε από την Ομόνια και το Αποέλ στο Κατσιπί και από τον Άρη εκτός έδρας. Εγγενήκησαν την άλλη ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Όχι, όμως θέλω να πω είναι ότι είπε στην παραδεμένη εβδομάδα ότι για παράδειγμα εσύ υπολόγισε να νικήσει ο Απόλλωνας στην ΑΕΚ. Σωστά. Και λέει ότι τέλειωσε η εξάδα. Έχεις έξω από την εξάδα και την ΑΕΚ και η Νέας Σαλαμίνα. Ανατράπηκε. Μέχρι νεοτέρας δηλαδή. Σωστά. Ναι, όμως στεκόμενη συμμετοχή της Νέας Σαλαμίνας. Εντζάμε με την έννοια ότι εντζάμε γιατί εν τυχαία. Φίλε, είναι η εικόνα της, η πορεία της εντός σταθερή και απόδοση της που δείχνει ότι τίποτε δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε. Δεν διαφορώ. Αν και στο τέλος της ημέρας, εντάξει, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αν η Σαλαμίνα. Εντάξει ρε φίλε, η έκπληξη είναι μέσα στο παιχνίδι. Εννοείται. Και αρέσκουμε. Ναι. Και ό,τι μας αρέσκουμε. Και να πω για την αλήθεια. Με φόβο που ελέγαμε να με φόβο και κρύα καρδιά που ελέγαμε μακάρι να μην γίνουν τούτα. Και θέλαμε να γίνουν. Ναι. Για το καλό του προαθλήματος. Απλά για την Νέα Σαλαμίνα έτσι να πω κάτι και να το κλείσουμε είναι τούτη ομάδα, είτε είσαι με την Νέα Σαλαμίνα είτε είσαι με άλλη ομάδα, πλέον βγάλει μια συμπάθεια για κάποιους λόγους. Δηλαδή και ο μεγαλύτερος λόγος είναι ο προπονητής της. Ένα νεαρό παιδί, ο οποίος όταν ανάλαβε την Νέα Σαλαμίνα, ή παραπάνω καταδικάθαμε και τον ίδιο και την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ναι. Πόσο μάλλον μετά την πρώτη αγωνιστική. Όμως, βγάλω μια εικόνα και η ομάδα και ο προπονητής που μπάγκο, μια ηρεμία και μια έτσι, μια γοητεία, όχι ομορφιά, ρε φίλε, γοητεία ποδοσφαιρική, που λες ότι μακάρι ότι η ομάδα να μείνει με και να τερματίσει μέσα στην εξάδα στο τέλος. Είναι συμπαθής ομάδα, παραπάνω στο κομμάτι το ότι με την νέα εποχή που ζούμε στο πρωτάθλημα μας, κάνει άθλο για τους λόγους που προαναφέρεις. Okay.
Τέλος πάντων. Ήταν δίπλα από τον Κουρσακίδη χρόνια ο Μητσής, ήταν μες στις μάπες. Δεν είχαμε καριέρα. Ναι, αλλά εγώ ρε φίλε πλέον διαφοροποιώ το ήταν δίπλα από τον Κουρσακίδη. Ναι. Τώρα, ας πω και ένα πράγμα ρε φίλε. Εάν ο Χριστόδουλος ο Χριστοδούλου, δεν πιένε καλά. Ήταν να λες δίπλα από τον Κουρσακίδη. Φίλο Μητσής πλέον είναι ανεξάρτητος προπονητής που κάνει την πορεία που κάνει. Φίλε, ο Μουρίνιο ήταν σίγια χρόνια δίπλα από τον Τούτον για να πιάνει τις εμπειρίες του και κάπου του. Ναι, αλλά θα χρησιμοποιούμε. Θα χρησιμοποιούμε ότι ο Μαλέκος για δίπλα, ας πούμε, που το Ράουφμαν ή ο Ράουφμαν δίπλα από τον Μαλέκο στις καλές εποχές. Εννοείς ομονίας. Να δεις κάποια στιγμή ότι... Φίλε, να σου πω γιατί έχω σε μπροστά μου, ρε. Ο Μαλέκος λέμε κάποτε στην Ομόνια ήταν είχε τον Ράουφμαν και βάλε τα κόλλια αξιοποιούνται σαν εσείς. Ο Μαλέκος αν έφυγε από την Ομόνια και πες το αγώ, έλεπε πράγμα αθλήματα. Γιατί και αμέ έδειξες πώς είναι ποιότητα και σαν παίκτη. Όπως το ατομικό του Χριστοδούλου. Ναι, το που θέλω να σου πω ότι εάν ο Χριστόλος Χριστοδούλου, για παράδειγμα, έχανε μετά την Ομόνια και από τον Απόλλον, έχανε και από την Ανόρθωση. Είναι που δεν να πούμε, δεν να πούμε ότι ήταν δίπλα στον Μπουρσακίδη. Όχι, ήταν γνωστά. Δεν θέλω να μειώσω για όνομα του Θεού ότι δούλεψε με τον Μπουρσακίδη και έμαθαν κάποια πράγματα. Αλλά σήμερα πρέπει να μιλούμε για τον προπονητή, τον κανονικό της Νέας Σερμιάς, τον Χριστόδουλο Χριστόδουλο, ανεξάρτητος προπονητής. Σωστό. Αν πούμε ότι ο Χριστόδουλος και το επιτελείο του στη Νέα Σερμίνα κάνουν έναν πολλά καλό έργο, το σημερινό επιτελείο, να πούμε ναι, να συμφωνήσω μαζί. Είναι το προπονητή και τι, ότι πολλοί το παίρνουν ή θέλουν να το πιστέψουν. Το προβολητή τι είναι ο σωστός ο προβολητής, ο καλός ο προβολητής, ο επίπεδο, όχι επίπεδο και να προχωρήσει είναι την ώρα του παιχνιδιού, των 90 λεπτών της πίεσης. Τι είναι ο προβολητής. Αν βλέπεις και την προετοιμασία της ομάδας πρέπει. Οι ομάδες είναι οι σωστοί συνεργάτες. Εντάξει. Ο προβολητής είναι εκείνος που κοουτσάρει και τους σωστούς συνεργάτες γύρω του, που διάδει αταγές και την ώρα του 90 λεπτού την ώρα της πίεσης κάνει τις σωστές ή μία αποφάσεις. Για να βάλουμε εντελεία γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ναι. Η Νέα Σαλαμίνα ξεκινούσε τη χρονιά με στόχο ένα και μοναδικό, να μείνει στην κατηγορία. Πάση. Σήμερα ο στόχος τους κατά 99,9% επιτεύχθηκε. Αν μπορώ να πιστέψω ότι η ομάδα με 18 βαθμούς και με την αγωνιστική παρουσία που έχει ένα εμπλακή σε περιπέτειες. Γι' αυτό λέμε δεν μπορεί να γνωρίσει. Αν ξεκινήσει να γνωρίσει, αλλά να φάει τρεις ή τέσσερις συνεχόμενες όπως έκανε ο Αφόντολος. Να νικούν οι άλλοι όλοι, ρε φίλε. Ο Αφόντολος ήταν πρόεδρος. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα είναι εκτός κάθε λογικής πρόληψης των πολλές. Λοιπόν, το λοιπόν, πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Να πάμε παρακάτω, πρέπει να σχεδιάσουμε το Ποιο. Το Χριστόδουλο. Με την έκπληξη της όχι τη μεγάλη, όπως τις κανόνες σας με τον Άρη, τη μικρό έκπληξη λόγω των γεγονότων, έφυγε όρτρα και μπήκαν τρία παιδιά και ο ένας ο Παναγιώτης. Ο Γιάννη. Ναι, που είναι και οι τρεις είναι στο επιτελείο των Ακαδημιών. Σωστά. Πρέπει να αναφερθούμε. Α, να πάει στο ΑΕΚ Απόλλωνα τώρα. Ναι, εντάξει. Εγώ εχάρηκα το πολλά. Ποια τρία παιδιά, εννοείς πάνω του Γιάννου και συνεργάτες του. Ναι, ξέρεις το γραφείο εσύ. Ναι, ξέρω. Ένας είναι και στο χώρο, τόσες χρόνια που ήταν... Ποιο είναι ο ρωμάτος, ξέρεις το όνομα του. Δεν έχω σχέση να δω, αλλά ξέρω που... Τον το παιδί είναι ο Παναγιώτης που ξανά ήταν στην ΑΕΚ προπονητής Αν είσαι σε επαφή μαζί του, φιλική σχέση ή οτιδήποτε. Όχι, μπορεί αργά και πού να τον είδα κάτι σεμινάρια ή τα λοιπά. Όμως χάρηκα το διότι έστειλε ένα μήνυμα πρώτα στο Τσαλιρόκα και πρέπει να πας και βέστη πλάνα να του το πούμε με τσιμπατσού. Ποιος έστειλε μήνυμα, ο Γιάννο? Ναι, με το Τσαλιρόκα, να με τσιμπατσού. Μην τα μήνυμα ρε. Είναι η μάρα, γιατί εγώ είχα πόσα χρόνια ρωτήσα και έτσι είχαμε την επαφή μέσα καλύτερα. Τσάρτησε τώρα, σε πήγαν οι μητσούς που να βρήκαν. Μα ανάλεπτο ρε φίλε, είναι ο Ρόκα που τον έβαλε. Έστω το παιχνίδι του ένα. Μα σου έβαλε τώρα. Πού το αποφάσισε ρε. Ο πρόεδρος, ξέρω. Ω, εμπίστευκο. Ποιος αποφάσισε να βρήκαν να βάλει μητσού. Εν τώρα, αν ήξερα, ναι. Ξέρει ο Τσάρτη Ρόκα που είναι η καλύτερη της ΑΕΚ. Εγώ δεν σου ήξερα.
Όπως έριξε καμιά κυπριακό. Εγώ λέω σου έριξε. Γι' αυτό σου λέω ένα μίξι μπατσουί. Επειδή εκείνο που μπορώ να πω ότι τα πάντα που έχω σχέση με το ποδοσφαιρικό είναι ότι θα περνούν από χέρι του Σαβυρό. Δεν νομίζω ο Καραπατάκη να έπαιρνε να βάλουμε τον Γιάννο προπονητή χωρίς να πιάνει την κρίση. Ναι, λέω σου, δεν νομίζω ότι αποφάσισε ο κύριος Καραπατάκη να βάλει τον Γιάννο υπηρεσιακό προπονητή χωρίς την κρίση του Ρόπου. Είναι υπηρεσιακό, τι είναι η Βρασιντζαμί, ποιοι έχουν τα διπλώματα και τα λοιπά, που μέσα στην ομάδα να βάλουν για ένα παιχνίδι. Αναλύσαν τα σωστά, ήφραν τα λάθη του Απόλλωνα, ήφραν τα σωστά ΙΣΑΕΚ, μια σουρουπωμένη ομάδα τζαμέ, με τα λόγια τους, με τα λόγια τους, πώς θα δω και καφέραν και κάποια μια μεγάλη νέη γυναίκα. Ναι, κάπου λίγο. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Και η ΙΑΕΚ, να ξέρεις η ΙΑΕΚ, ξαναείπα σου μόνο τις λόγια της Ακαδημίας, ότι τα τελευταία ένα δύο χρόνια κάνουν πολλά κάτι. Και το αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η ΙΑΕΚ είναι πρώτη στο συνολικό αριθμό βαθμολογίας των Ακαδημιών, 17 και κάτι. Είναι τα σχέση της ομορές. Λαλό σου το γιατί είναι τούτοι που πήγαν εκτές πάνω. Ναι ρε φίλε, αλλά η ουσία ποια είναι. Επειδή είπες για ακαδημία δουλειάς που είναι αφιλτόνικα. Είναι αυτούς αμή, αυτούς αμή. Αυτούς αμή ότι κάτσε το να κοιπάξουν και ό,τι υπάρχουν και ακαδημίες. Εξαναείπας ότι έχει παίχτες οι ΑΕΚ που μπορούν να κάτσουν πάνω και βοηθήσουν. Όπως σου πω για το ΑΠΟΕΛ, διότι παραγώγησα τους. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στη συνολική παραγωγή των ακαδημίων. Και η ΑΕΚ πρώτη ομάδα. Εντάξει, δεν έχει έναν Κυπρέο να βάλει εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Οπότε ένα μπατσού είναι το τσάβι. Όχι, αυτή είναι η βάση. Για μένα πρέπει να φύγει ο Ρωσάκη. Τι? Για μένα πρέπει να φύγει. Για όντω λόγο. Τσέ. Τσέ. Τα τελευταία γεγονότα. Ανανέωση του Όρτρα. Τέλειωσε η Όρτρα, έφυγε ρε φίλε. Μα τι έκαμε τα τούτο. Απέτυχε. Απέτυχε η πορεία τη ομάδα. Πάει. Τυχαία τώρα μπαίνουν οι υπηρεσιακοί τρει μυτσί. Ποντζαμέ στην ΑΕΚ. Και αν του ξέρει. Αν τους ήξερε, με σίγουρο. Και ποιά αν τους είπαν πως έχετε έτσι σώθηκε η χρονιά. Εντάξει, σώθηκε ναι, ακόμα να το δούμε. Είναι πάτσος και του Καραβατάκη και του Τσάκρο κάπου τον εργοδοτή ότι υπάρχουν, είναι στην Κύπρο, είναι στη Λάρνακα και υπάρχουν και ακαδημίες, όπως πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες, όλες. Εντάξει, μιλάω για την ΑΕΚ όμως τώρα, φίλε, το παιδί που κάτσε μας στον πάγκο, γιατί να ξανακάτσει, αφού έφερα μόνο την άλλη. Μα ξέρω το, γι' αυτό που το λένε ότι ούλα τα τυχαία με τους Κυπρέους. Κανεί, ούλα τα τυχαία με τους Κυπρέους, κανεί ρε φίλε. Φέρε, κύριε Τσάβη Ρόγα, 10 ξένους, φέρε 15, και βάλε και 7 μωρά πας στον πάγκο, 17, 19, βάρτουν μες το τούτο. Άντε να μένε, όπως ούλες οι ομάδες, που τον έχει χρόνια από τώρα. Ναι, διάμεσα σαν την εποχή, αλλά δεν χρειάζεται να... Κάμπνεις εγκλήματα όλοι, κάμπνετε εγκλήματα με το να μην πιάτε ένα δεκαλεπτό, ένα μισάωρο, νιού 17, νιού 19 Κυπρέου, πως η ταλέντο να το βάλει μέσα στο παιχνίδι, να νιώσει και εκείνος ότι να δουλέψει πιο σωστά και να φέρνω 30 ξένου και απρέ να βάλω και πάνω 10 λεπτά τους ξένου που χαιρώνω και χρυσοπληρώνω και αυτοκίνητα και αμερίγματα για να παίξουν 10 λεπτά επειδή έφερα 30 ξένους. Πώς θέλω να τα πούμε, ρε φίλε, ποντώ φέρουσα μαγιά. Γίνονται τούτοι πάτσι τυχαία για την ξερομανία μας, γίνονται τούτοι πάτσι όλοι τυχαία και παρέλουν έμπαλοι. Επίσης να μάρει τώρα για να πιάει ο Τσάγιρο κάτω τον Παναγιώτη που κάτσε να εκτεπάει τον πάγκο και έσωσε τον. Έσωσε την χρονιά. Ε, τι να τον κάνει. Να σου είπα πριν μαζί του. Για τα ακαδημίες. Έχω ένα 17, έχω ένα 19 ρίδαμε που βγάλει μάτια όλη της Ελλάδα έτω. Εσύ δες δηλαδή την άκρη του Νιτσού και θεωρείς ότι είσαι πολλά καλά. Όχι, μόνο έκανα μια άκρη του Νιτσού. Οκ. Μια άκρη του φίλε, είπες ότι επέτυχε μια νίκη που μπορεί να σώσει τη χρονιά. Εξήλειος. Ναι. Δεν ξέρω καλά πόσο εσύ είναι μόνο την άκρη. Τι. Αν δούμε διάφορα, αλλά δεν ξέρω. Όχι. Δεν τον βλάνε και χθες τον Όρτρα, τον Ιδέλα, κάτι που ζητά και έλεγεσα... Δεν μπορεί να πεις επισήμον το πράγμα ρε φίλε, είναι κουβέντες. Αλλά η απόδοση τους χθες, φεύγοντας ο προμονητής. Εντάξει ρε φίλε, ο Άντζο έπαιξε το τίμα πάρα μια άγια χθες. Όχι, δεν στάθηκε, ήταν μεγάλο αποτελέσμα. Φίλε, επειδή είπες ότι όπως μεγάλο αποτέλεσμα, 100% μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι η μέρα που αφαιρέσαν τους πόσοι κάτι σύνους, πόσοι κάτι αγελάδες.
Πάμε σας πέσε προς το αλληλό μου σου είπα. Και από πίσω που το αφάμε και χτίσαν το γήπεδο. Εντάξει. Και από την ημέρα που πάτησε το κόνι της ΙΑΕ στη Λεμεσό, είναι σαν να σου πίνε και έπαιζε μες τις αγελάδες. 0-5, 0-4 που το... Ναι ρε φίλε, εντάξει, μιλούμε για μεγάλο αποτέλεσμα και με την πίεση και το άγχος που είχασαι. Το θέμα είναι, μάλλον μου, να αξιοποιήσει η ΑΕΚ του που έκαμε χτες στη συνέχεια. Εννοείται, εννοείται. Διότι εξακολουθεί να έχει ακόμα απόσταση προς το χώρο της. Ναι, τούτα δεν αρνητικά Ναι, φίλε, είναι ο πρώτος προπονητής που δουλεύει ο Τσάβι και είναι ο Ισπανός. Ποιος? Ναι, καλό, τον είδες στο γραφείο. Ναι. Και λέω, είναι ο πρώτος προπονητής που δουλεύει με τον Τσάβι και είναι ο Ισπανός. Επειδή εσύ είπες άλλη φορά να είσαι στην πλατεία της Βαρκελόνης, της Μαδρίτης. Έκπληξη. Έκπληξη για όλους. Έκπληξη για όλους, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο σε σκεφτείς εβδομάδες να ακούσουμε και μια απαντήση του Τσάκη Ρόκα. Μπορεί. Γιατί. Αν νιώσω ότι ο Μπέση είναι ο Τσάκη Ρόκα που ανέφερε. Ξέρω. Τι είναι. Δεν επιβεβαιώ. Δεν έχω να ξέρω κάτι. Εννοείς έχεις μέσα στο νου σου κάτι. Στο νου μου, ναι. Όχι στο νου μου ότι... Γιατί να μην είναι Ισπανός. Ο νέος προπονητής, πρώτη φορά επί καιρό του Σαβιρόκα, έμεινε που είχαμε στη Μαδρίτη και από τη Μαγιόρκα, που είχαμε γράμματα, Γιρόνα, Γιρόνα, όχι στην Ιδρύτη που κάνει πρώτη, και επιτάχτηκε που είδαμε στον πόλεμο. Αν πρέπει θέλει να φέρει πόλεμο για να κάνει πόλεμο, δεν μπορεί. Γιατί εσύ είσαι τώρα έτσι μεταξύ του εργαστήριου που μπορεί να πιστεύεις ότι τον προπονητή έφερε τον ασπένη διοίκηση και ο Τσαβιρόκα. Αν ο Τσαβιρόκα αποδεσμευτεί. Μα είναι αποδεσμευτεί, ρε. Μα αφού είπε ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ ότι όταν φύγει ο Τσαβιρόκα να φύγει εγώ. Ως που με εγώ έφευγε ο Τσαβιρόκα. Έτσι μπορεί να τι. Έτσι μπορεί να πράγματα. Εντάξει. Τέλος πάντων, θέλεις να πεις κάτι, πες εσύ μωρέ φίλε. Ναι, μάπα. Δεν μπορεί να πεις ποτέ, μην πεις ποτέ, να ναι, ναι. 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 Το πέσιμο. Ναι. Τε βοήθησε τον εχθές η νίκη και να δουλέψει λίγο πιο χωρίς την πάρα πολύ πίεση. Εννοείται να έχει πάρα πολύ πίεση. Είναι απλά άλλον η ήττα και άλλον η νίκη, μεγάλη νίκη. Είδε ότι έχει υλικό να δουλέψει. Τώρα θα πετύχει, γιατί θα πετύχει να δείξει ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορώ από τώρα. Ο Μπέση μου έδειξε ότι είναι καλός προβλήτης, είχαμε την Εθνική, ξέρει την Κύπρο. Θα δούμε. Οκ, αδειάστομαι. Πάμε και στον Απόλλωνα για να κλείσουμε το θέμα του παιχνιστικού του. Και αγαπώ τον την ομάδα, δεν σκύβω. Έφυγε ο Κουνναφής, έφυγε ο... Να πούμε και τον που, για τον Φέρνερ που ήταν χτες, διότι είναι πολύ μεγάλο. Πόσο χρόνο ήταν. 82. Εντάξει, έτσι αμένει να πάει ούτε. Μπορεί να πει, τώρα. Ο Μάγκης μας, έξερε ότι ήταν πολύ πιέση. Ο φίλος μου γύριζες σε μια φάση τώρα που νομίζω ότι τώρα έχει δίλημα. Τώρα έχει, όχι δίλημα, τώρα έχει πιέση. Είμαι σίγουρος ότι τώρα είναι να πήγε μες στο γραφείο και να νομίζει ότι έχει σεισμό, κάθε κανένα μισά ώρα. Εννοείς ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Ναι, ναι.
Εντάξει, όπω ήταν, για μένα μπορεί να τρέψει πολλά πολλά. Μπορεί, μπορεί, απλά είναι η τρίτη. Η τρίτη. Είναι η τρίτη. Τάση. Εντάξει, κάμε και σε πέντε ενίκες συνεχόμενες. Ξέρω, ξέρω, αφού είπαμε το άλλο ότι ο Μιλόγιτς, δεν ξέρω, ο Μιλόγιτς δεν έκανε καμία συμβόλαια σε ούτε τις ομάδες. Θα υπογράφει 10 αγωνιστικές, θα πει να κάνει 10 αγωνιστικές, θα φύγει. Ναι, αλλά θεωρείς χωρίς τον Μιλόγιτς όμως, είναι κάπου όλα. Ευχήν έξω με την Πάφο, ρε φίλε. Εμείς είναι θέση με το Σταπίντο, κάτι από αυτούς δεν είναι, τόσο έτσι. Ναι, είναι διαφορετικό. Φίλε, εντάξει, εγώ είπα σου να μένω πριν μετά 11 αγωνιστική, γιατί απογεύσεις είμαι με το Αποέλ μετά τις 10 αγωνιστικές. Και είπα σου, γι' αυτό σου το είπα. Δείχνει ότι ένας προπονητής, ότι άμα έρθει μια ήττα, δυσκολεύεται να βρει τα φόντα με το μυστικό, όπως και ο Σπηλεύσκη, όπως και η Ιστρα Ιωνάρη. Μην πιένεις στον άστο άλλο, μπέ μου για τον Μιλόγιβιτς τώρα. Φίλε, μετά από μια νύχτα, εν και αν φαίνεσαι αν είσαι προαθλητής, είσαι πρωταγωνιστής, είσαι επιτυχημένος, και αν φαίνεσαι να μπορείς να αναπτύξεις τα δεδομένα. Φαίνεται ότι τρεις αγωνιστικές δεν τα είπε. Εντάξει, έφανε νύχτα από την Πάφο, από την Ομόνια και όλα από την ΑΕΚ. Τι που βλέπεις ρε Μαλεκό στον Απόλλωνα, αν το τη βλέπεις, είναι ότι είναι η ομάδα, η στιβαρή ομάδα, η πειθαρχημένη σε όλες τις γραμμές του, κάπου χάλασε. Τώρα είναι να πεις, λείπει ο Χάμπο και χάλασε η ομάδα όλη. Ναι, δεν νομίζω μόνο γίνω. Σίγουρα, γράψει ο Χάμπος, πολύ δυνατό. Τώρα, με εκείνα που θεωρώ και είδα αρκετά χτες, να μην έχει πλουραλισμό στο σκουράρισμα, δεν τον είδα να βρίσκει λύσεις. Όχι πλουραλισμό, είναι σαν καλή λύση, αυτή τώρα. Δηλαδή, για που φτιάξε ευκαιρίες, δεν είσαι τελειώματα. Ναι, πρέπει να μπροστά από τα γραφωδίκια, οι Ιταλίες πασάρουν, δεν είχαν αυτοεπίθεση, δεν είχαν, έρχονται ούλα, έρχονται ούλα. Εμάβρα, τα τρία παιχνίδια σκότωσαν τσίνον το καλό ξεκίνημα του Μιλόγιβιτς, και τούτε τις ομάδες που δεν είναι τρονγκόρ, κέρδιζε και δεν έφερε τα πατήματα να μπορέσει να τρέψει εδώ. Δεν ξεγράφεται ο Απολλώνας, ακόμη και ο τίτλο, δεν ξεγράφεται, πολλά νωρίς, όμως πρέπει άμεσα να επιβείς. Ναι. Για σένα τι σημαίνει μια ομάδα η οποία ήταν πρώτη, ας πούμε, πριν τρεις αγωνιστικές και τώρα, ας πούμε, 8 βαθμούς διαφορά από την πρώτη θέση. Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει ο Απολλώνα. Σοκ. Ένα μεγάλο σοκ. Μπορεί όμως να σταθεί στα ποθιά της η ομάδα και να αντιδράσει. Μπορεί. Φυσικά μπορεί. Φυσικά. Άρα τον Απολλώνα δεν καταδικάζεις. Όχι. Εννοώ γιατί μιλώ γιατί έχω προάθλημα ρε. Όμως του τι αύξησε, μείωση στην παρουσία μια ομάδα στην απόδοση. Γιατί είναι και απόδοση, ρε φίλε. Μπορεί να μην ήταν τόσο κακό ο Απολλώνας, αλλά ένα αύξησε μείωση να έχει 4-5 νίκες και μετά ακούνται 3-4 συνεχομένες. Και μάλιστα σε παιχνίδια που εντέρπει, ρε φίλε. Δεν πρέπει να δείξει είτε με την Πάφο, είτε με την Ομόνια, είτε με την ΑΕΚ. Και είναι πιαστό ένα βαθμό. Στην απόδοση, ρε φίλε. Αυξάνεται ή μειώνεται η απόδοση. Ήταν αυξημένη και ήταν μειωμένη η απόδοση σε ένα παιχνίδι. Γιατί σε Επίσης το πρώτο που χάσει. Γιατί με τη Μονέα ήταν καλός ο Απολλώνας. Με τη Μονέα ήταν καλός ο Απολλώνας. Όχι, είχε με τη Μονέα. Όχι, ήταν Πάφος Απολλώνας ΑΕΚ. Με την Πάφο, ενώ σου μετά τις νίκες ήταν η κακή εμφάνιση. Ναι, αυτό είπα αύξησο, μείωση. Δηλαδή ήταν από την αυξημένη απόδοση ο ομάδος το μάσο με την ΑΕΣ που νίκησε 5-0 πόσα νίκησε. Και είπαμε ότι ήταν ολοκληρωτική εμφάνιση. Μετά έρθει η μείωση στην απόδοση, η πτώση. Μου φκάνει τη λέξη να σου πω το λόγο. Δηλαδή, αν μια ομάδα δέρνει και έρθει να παιχνίδι και τέλει, αξανδυμνώνεται. Εδάμε παραδεδαμένη μείωση. Όπως αυξήθηκε... Οπότε, δεν μπορεί να το πω να αυξήσει. Άντε, ολοκλήρωσε να μου θέλει να πει, ρε φίλε. Όπως το είπες, εντάξει, απλά παραδεδαμένη... Ναι ρε φίλε, εκείνο που θέλω να σου πω είναι πώς το εκλαμβάνεις ένας τρίτος ουδέτερος όπως είναι ο Μαλέκος. Έχει μεγάλη. Δηλαδή ο Απόλλωνας ξεκίνησε, άκουμε, ξεκίνησε άσχημα, έπιασε τον καλό τον δρόμο, μάλιστα, με πολλά καλές εμφανίσεις. Ορθό. Και πάλι επέστρεψε... Ναι, ήρθε νύχτα με την Πάφο, εντάξει, περίμενα την κακή απόδοση που είχε με την Ομόνια και ήταν, λόγω του σοου, όταν είπαμε ότι δεν ήβρε το σοκ της προηγούμενης αγωνιστικής, δεν τα καταφέρει να το σώσει. Και θεωρούμε ότι
Και μετά την Δευτέρη ήταν με την. Όταν αντιδράσει με την. Θα ήταν μια αντίδραση εκείνη τη ομάδα τη καλή, του καλού και τα λοιπά, του προβολή του καλού, η διοίκηση για ύπεδα, τζιρούκα και τα λοιπά. Ότι με αντιδράσει. Δεν αντιδράσει. Εντάξει, έτσι ήταν ένα πόλο να. Όπω είναι η παππούζη νομονία. Ναι, ήταν πιο καλό. Ήταν πιο καλό. Εδικδίκησε και να εσωφαρίσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένιστε. Και επειδή έρχονταν με δύο ήττες, ήρθε και η τρίτη και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Παρακαλώ. Ναι. Αλλά είσαι από τους που λένε ότι ο Απόλλωνας έχει την ομάδα να αντιδράσει ξανά. Ναι. Οκ. Okay. Δεν μπορείς να αντιδράσεις αυτό. Ο Απόλλωνας ανόρθωση. Παρακαλώ. Δεν το παρακαλάς. Το Θεό μου αζέκλασε, δεν παρακαλώ. Είναι φωτιά το. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Επίσης που αρκέψαμε από την Σαλαμίνα. Ναι, πες είναι εκατομένης. Είναι κάθε σταγούλη. Ήταν όπως τα αποτελέσματα να έρχεται σιγά εκατομένα. Εγώ νομίζω να πάμε ξανά από την αρχή. Την Παρασκευή το βράδυ. Πάμε. Ανόρθωση η Ομόνοια. Ευχαριστούμε την Λόρτα Κύπρου. Όχι. Πάρα ανόρθωση η Ομόνοια. Ανόρθωση η Ομόνοια. Κοίτα. Θέλω το παιχνίδι. Είναι το δεύτερο μέχρι της ανόρθωσης ήταν τόσο κακό το πρώτο μέχρι και καλή απόδοση της Ομόνοιας το πρώτο μέχρι και το δεύτερο χρόνο είναι μια... περίμενε μια... αντίδραση. Αντίδραση της ανόρθωσης, αν περίμενε τόσο κακή διαχείριση του φίλου του Σοφρόνη. Για νομόνια. Και με τις αλλαγές του και τα πλάνα του για την Ομόνοια. Άρα είδαμε δύο εκ διαμέτρου ομάδες. Mm. Μια καλή Ομόνοια πρώτον ύχρονο που έγινε κακή στο δεύτερο. Mm. Μια μέτρια μέχρι κακή ανόρθωση στο πρώτο που έγινε πολλά καλή στο δεύτερο. Ήταν και τόσο σπουδαία η Ομόνοια. Ήταν πιο καλή που είναι ανόρθωση. Ήταν τόσο σπουδαία που να πω ότι δεν είδα κάποια... Έλεγχε το παιχνίδι όμως, ρε φίλε. Είδα κάτι λάθη και αμέσως ανόρθωσης, κάτι που δεν τα τούτα και έβρινε κάποια ευκαιρία σου μου. Δεν ήταν άλλο. Είχε, ας πούμε, να σου πω το τρόπο που συγχύσουν το ούρλιο. Ούρλιο μόνο. Ο Σφρόνης και οι προπονητές. Εκείνη και της μόδας, που το... Να παίζεις τους λιγμίνες και να τίθει τον πόλο. Καθηγές του ποσοσφαίρου που ζουν. Είμαι και τώρα που γίνεται το πράγμα. Γιατί είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Έχω έναν πόντο, θα βάλω το σημείο δεξιά και τον λογίζω αριστερά. Που είναι αντίθετα από αυτό. Σημαίνει ότι δεν περίμενε που τους κοιό. Εγώ και βάλω το συνέχεια, αλλά λογίζω ξένα δεξιά. Ο λογίζω ξένα δεξιά με την όρθωση. Δεξιά και πέσα αριστερά. Ποιος είναι εδώ αριστερά. Εσύ ζυχίστηκε, είπε βάλω τον Λοίζο αριστερά, είπε βάλω τον Λοίζο αριστερά, σημαίνει δεξιά. Εντάξει, αντίθετο πόδι, σημαίνει βάλω τον Λοίζο. Εντάξει, ρε παιδιά, πρέπει να που μιλάνε να ξέρεις τι να που λες. Ξέρω φυσικά. Για να με ζυχίζει και εμένα. Φίλε, τώρα παίξαν τη δικαιώμη αντίθετο πόδι. Άι στο δεξιά και αριστερά, να πάμε όπως το... Εγώ είμαι μετρών τα πράγματα. Πάμε όπως το Βοντόρο, νεύτη με το Αβραμίλ. Άι στο δεξιά αριστερά. Εγώ είμαι μετρών, διότι με τον απέξω, διότι ήταν τον κερό του Ρομπέν, ο Ρόμπιν, ο Ρόμπεν, εντάξει. Μα ο Ολλανδός. Ναι, είναι κύριος που φέρνει το... Τέλος πάντων. Είναι κύριος που το φέρνει. Και χρησιμοποιούμε το και εμείς, γιατί είναι της μόδας. Για να, όμως για να κάνουμε το πράγμα, σημαίνει ότι στο μυαλό μου σαν προπονητής έχω ότι δεν θα έχω σύγχρες. Ούτε που αριστερά δεν το ήξερε ως τέτοιο. Σημαίνει να κλείμες ο Βίγερμο και να φτιάξει ο μπακ, εντάξει, για να κάνει μια σύγχρες. Δηλαδή κλείμεσα και ο μπακ να έχουν διεθνικούς μπακ να φτιάξει. Οκ, αριστερό του μπακ και δεξί μπακ. Τι ώρα έκανε. Η μπακ. Δεν είχε καμία μπακ να φτιάξει μόνο. Έπαιζε δύο. Και ο Σιπριάνο αποδέχτηκε για τον Σιπριάνο αριστερά. Ούτε τα ράξαν τη. Ούτε τα ράξαν τη. Οπότε ήταν για μένα το πρόβλημα θεωρώ τη Ομόνοια. Να κλείουν μέσα οι γκέτσε και αυτοίνουν οι μπακ. Αφού είναι ναι. Το που σημαίνει ότι για μένα ήταν το πρόβλημα τη Ομόνοια. Τι νόητα, γιατί δεν έφτιανε ο Μάθιος λέει ο Σιπριάνος, ας πούμε. Τι νόητα, γιατί είναι στο δεύτερο χρόνο. Ναι, και το παρακαλώ. Και θα συμφωνήσω με καμιά αλλαγή, ειδικά για τα γεφκά του Λουίζου.
Perché non spettano, dovrebbe avere chiacchio, perché ci secondo. E lo costi pure, andiamo via. E via non è che sono un burto giocando in buonizio, no? Io volevo un'isità, volevo un'isità. Volevo un'isità, pensavo che sto andando di qua. Ma non lo faccio a voi. Cioè, perché mi mezzo? Giocare in un limite, non è che sono due. Non basta un limite. Non è che? Ne? Quindi sì. E dice un pezzo o c'è di o per lì poi non le ho detto che ho scritto la fine mi hanno messo c'è finito che non la fine giocare in un cristinale che non ho portato con Morfì Morfì giocare in un cristinale e si viene da ora niente schiaggi io mi non vuole essere vieni scalire poi ci vedo tu spette sclitchiate tu scalire caro tu la sole giocati a se lo giocati lo marco tu la tua io moni e jase che ha giocato il sexo. Ne, e ha sì che ha fatto l'esercizio. No, che mi ha messo un dialla, dice, e mi ha messo con le mazzetti, come te lo dico? E la mia spora ho detto, con le mazzetti, come lo so? Ne, refile, ne, dove manna, mi ha spuno di omoni, e ha sì che ha detto, mi ha lei, non so, fronte sullo iso. Io ho un po' fiero, e so, andiamo a mi viene a orso. Ehi, ti so sento? Puse, ti sei lì, puse, e so sento? Refile, na, su camma. Mi tempo, e so sento? A su camma, mi ha rotisi. Ho fuggato cacchio che ha fatto. Io omoni, e ha sempre di orso, se lo vado, ti sia che il suo crone, ti. Ναι, τι. Ναι. Έβαλε την ομάδα όπως την έβαλε, εντάξει. Ναι. Ήβρε μια όρθωση χάγια το πρώτο μικρόνο και την ώρα που τα διόρθωσε, δεν κατάφερε να διορθώσει ο Σοφρόνης. Με ποιους να διορθώνε ρε φίλε, με ποιους. Ναι ρε φίλε, ας πούμε, κάνουμε μια κριτική, κάνουμε μια κριτική όπως την κάνεις, αλλά τεκμηρίωσε την κριτική σου που κάνεις ρε φίλε. Τεκμηρίωσα. Πώς. Επίενε στο Βαδόπουλο και έπαιξε χωρίς. Με το να πέσω με αντίθετα πόθηκια τους γούν και μου πρέπει να φτύνουν οι μπακ. Είναι που πρέπει να κάνουμε. Να βάλει μπακ να φτύνουν, να δοκίμασε, να βάλει το Λέσσα Βιντόνο τον Λέσσα Βιντόνο αργά. Ναι. Στο 80. Μάρκης, ύστερα βάλει το Θεοδόρο. Ποιο? Ποιο θέλω, βάλει το Φράνσον το σφυρό μέσα στο κέντρο. Το Ζαχαρίου. Ναι, ύστερα βάλει το Ζαχαρίου. Φίλε, η Ομόνοια τώρα και δικαιολογία, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε πολλές απουσίες, αλλά οι θέσεις που λείπαν οι παίκτες, ο Κούσουλος και ο Μπέζος, για παράδειγμα, δεν αντικατασταθήκαν οι παίκτες τούτοι. Ήταν στην ίδια γραμμή. Λέω σου, είναι δικαιολογία, δεν ξέρω τι απουσίες, ρε φίλε. Και η Ομόνοια, και το Απόλλη έπαιξε με απουσίες, και ο Απόλλος έπαιξε με απουσίες, και η Καρμιώτης, και ο Άρης έπαιξε με απουσίες. Με βάση όμως το ρόστερ που είχε να παίξει με την όρθωση, θεωρώ ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετική εντεκάδα που είχε υπόκαμπνο τον Φρόνης. Και μιλούμε για μια εντεκάδα, πρόσεξε, που το πρώτο χρόνο όχι ήταν ανταγωνιστική, ήταν και καλύτερη από την είναι. Ρε φίλε, αν όρθωσε το πρώτο χρόνο έκανε μια ευκαιρία μέσα στην ευκαιρία του Φαμπιάνου. Και χάρηκε η ανόρθωση, αλλά που τα διόρθωσε όμως, δεν είναι διόρθωση η Ομόνοια. Ας ορίσω κάτι ρε, μήπως επηρεάσουν και η αλλαγή του τερματοφύλακα υποχρεωτική. Ε, για να τα λάβεις. Για να τα λάβεις. Ήταν όλα. Ήταν όλα διότι είχε ένας θερμοφύλακας που τα τελευταία πέντε χρόνια έφτασε με νημονία ούλη. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των επιτυχιών της. Ενώ ότι είναι κάποια, τώρα είναι κάποιες λεπτομέρειες ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο που κάποτε μετρούν. Μπαίνουν μέσα. Ενώ που σαμε... Και η διαχείριση του Σοφρόνη και ο τραυματισμός του Φαμπιάνου επηρέασε ούλους και ήρθε μύτη, συμβαίνει. Και καταδικάζουν, κάνουν κριτική. Εγώ νομίζω εσύ ακόμα συζήτηση ρε φίλε, θα συμφωνήσω για κακή διαχείριση. Απλά θεωρώ ότι ίσως να μένει περίμενο ο Φρόνης ότι ανάλαζε τόσο πολλά το παιχνίδι στο δεύτερο μικρό. Και πρόεξε, θυμίζω σου, του ανόρθωση από έρθει ο Παδόπουλος, όταν είναι όρθιος ο Φάρης στο 45 συν το Αποέλ 1-1, στο δεύτερο μήχρο ήταν κατηγιστική ορθωσία και ήταν και μάνα από τον Αποέλ. Ήταν το ίδιο παιχνίδι σχεδόν, ρε φίλε. Ένα ομένα τώρα είναι από τον Ομόνοια. Ενώ είναι ορθωσία σούπερ ομάδα και με το Αποέλ και προχτές. Ενώ κάποια παραπάντα υπολογίζουν οι προπονητές. Και ο Σοφρόνης θεωρώ ότι όταν είναι όρθιος είχε την πίεση νουλή, δεν είχε ρε φίλε τελείς τις δυναμικές που μπάνκουν για να σταματήσει την ορθωσία. Λοιπόν, όπως το είπες εσύ, κάνει η ανόρθωση ότι
ο προπονητής είναι και θυκευασμένος και κάνει διάρκεια του παιχνιδιού, βλέπει και αλλάζει πράγματα, που τούτο είναι μεγάλη υπόθεση. Ξαναείπαμε... Κάμε το και με την Πάφο, ρε φίλε. Που έχασε, πάλι ανορθωσή. Που το έκανε από πρώτο λεπτό, πάλι... Μην αντέδρασε σωστά. Και για Τζίνο και για τους εργάτες του Τζαβέ που κάθονται πάνω στον παλκό, φαίνεται ότι είναι θυκευασμένοι πολλά και καταλαβαίνουν κάθε διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν κακή απόδοση και του ίδιου του προμονητή της ομονίας. Που κοινά που ευκάλε την ομονία. Κακή απόδοση. Ήταν σε πολύ διαφορά η απόδοση του πρώτου χρόνου του δεύτερου. Εντάξει. Καλά, ήταν και του πρώτης αμορθώτης κακή απόδοση του πρώτου χρόνου. Ναι. Ναι, έκαμε κάθε σχέση μου. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μόνη. Τι σημαίνει το αποτέλεσμα για την Ανόρθωση, τι σημαίνει για την Ομόνη. Τι σημαίνει κάτι. Σημαίνουν πολλά. Δηλαδή. Σημαίνουν πολλά. Όμως είναι παιχνίδια ντέρμπι που θα έχουμε ως το τέλος της σεζόν. Ναι. Και θέμα ψυχολογίας. Θέλεις τώρα την Ομόνη να πούμε, να ακούω. Λέβαια, αρκέψαν και το φόνι τώρα, αρκέψαν και τα τούτα και... Μα η Ομόνη έτσι είναι, πρέπει. Άμα νικώ, η Ομόνη είναι μια χαρό το φρόνις, άμα νικώ, αυτή είναι ο φρόνις. Γι' αυτό με ισοπαιδιωτική και με κάνουμε την κριτική, δεν είσαμε και με ισοπαιδόμενο με τα ούτα. Άμα, παίξε με το τρίτο της Ομόνης, δεν ξέρω, ξέρω. Ναι. Τέταρτο, ρε Μαλέκο. Τέταρτο. Ναι, τέταρτο. Τέταρτο είναι Πάφο, ΣΑΕ, Καπόλλωνα, Ανόρθωση. Και έφαγε μια νύχτα, ρε φίλε. Αφού ήταν μόνο έτσι, κάποτε θα έρχεται. Ήρθε τώρα, το ζήμα είναι να μην πάθει όπως τον Απόλλωνα που ήρθε η πρώτη ήττα και είναι πιο τα πόθηκια. Τι είναι το μυστικό. Τα λαούλα που λαλούμε είναι η κριτική του παιχνιδιού και το πώς είναι διάρκεια. Αν είσαι καλός παίκτης, αν είσαι καλή ομάδα. Διάρκεια. Γιατί λέμε τον μέσο τον Άρτο είναι... Επειδή στα δικά παραπάνω στην Ομόνια, ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι η Ανόρθωση αξίζει να έπαινε και ο προπονητής και οι παίκτες της και ο κόσμος, ρε φίλε, με τις συνθήκες του αγώνα που είδαμε. Εγώ πιστεύω, ρε Μαλέκο, ότι ας την παρέθεση της Ανόρθωσης είτε με την ΑΕΣ, είτε με την Νέα Σαλαμίνα, ξέρω εγώ, που έχασαν τους βαθμούς. Επιβεβαιώνει τούτη η ομάδα ότι άλλαξε ολότελα σε σχέση με έναν που ήταν πέρσι. Δηλαδή βλέπεις την έστω μισή ώρα, 40 λεπτά, 25 λεπτά που αποδίδει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι ελκυστικό. Τώρα, αν θα πιάσει το πράγμα Ανόρθωση, αν θα πάει στην Εξάδανη, αν θα πάει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να το ξέρεις. Όμως είναι μια ομάδα που ικανοποιεί παραπάνω τον οπαδόν της, αλλά και τον ουδέτερο φιλάθλο. Ο ουδέτερος φιλάθλος βλέποντας την Ανόρθωση λέει ότι παίζει ποδόσφαιρο. Μίλε, η Ανόρθωση το βιώνει, τούτα που ήταν παραπάνω, εμείς ζάμε δύο. Εγώ είχα σου πει ότι έβαλε το απόγευμα στα τότε που σου είπα. Ναι, πότε που ήταν ένα. Ήταν ίσο παλί. Είδα παίχτες καλούς, ποιότητας, ποιοτικούς παίχτες. Και το σε τέτοιο φορά δεν μπορώ να ρωτώ. Καστέλ. Ο Καστέλ. Και έτσι και κάποιοι άλλοι. Οι παίχτες που έφερε είναι όπως ποιότητας. Γι' αυτό είναι βιαστικά να μην. Και είπα σου που δύο ότι να μες στη μέση της άρεσε. Είπα σου ότι ήταν η ανόρθωση, άρα και πάω που σου είπα ότι είναι η εξάδα. Ναι. Που πριν πέντε αγώνεστε. Και τι είχα που σου το είπα, που είδα την ανόρθωση. Παραπάνω, είπες μου το παραπάνω. Και η Μονία και το Ραμπολνονά, που επαιτούσαν τότε, που επαιτούσαν, ενώ σου ήταν, εσύ τους έκαμα σίγουρους. Σίγουρους έκαμα σίγουρους, ήταν μεν εύτομα, ότι εξάδα και είναι, που πάρετε, θεωρώ το. Δεν είναι αυτό που είναι
εντάξει, το πρόβλημα είναι η διάρκεια. Γιατί αυτό δεν πρέπει να ζητιάρει. Αν το καταφέρει, ζητούν το τίποτα. Τι είναι ένα διάρκεια. Ναι. Το καταφέρει, ζητούν το τίποτα. Εννοεί διάρκεια, αν κολλάω από το λεπτομάδο, ναι. Αν κάνει τη διάρκεια στο μάξιμο, να πιάσει ο κόσμο. Θεωρώ δύσκολο γιατί είναι νέα ομάδα. Είναι ο Άρης, είναι η Πάφος, είναι το Αποέλ. Να τους αναφέρω τους τρεις, οι οποίοι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν τον κορμό, εννοείς. Στο τέλος της ημέρας, ένα σε το πιάτο. Τα σχέση τον πουλάει τώρα, ρε. Έχει, τα τελευταία τρία χρόνια έτσι. Άρα είναι όρθιο, λες ότι είναι δύσκολο να πιάσει ο πρωτάθλημα. Ναι. Εκτός θα δείξει μια μεγάλη διάρκεια στη συνέχεια. Εννοείται. Η Ομόνοια μπορεί να πιάσει ο πρωτάθλημα. Φίλε, περίμενε. Ναι, αλλά στην όρθωση είπε δύσκολο. Η ομονία λε ναι. Για να βάλει την ομονία, μην προστατεύει την όρθωση. Ναι, θεωρώ ότι. Ο λόγο. Ο λόγο που σου το λέω, δεν το λέω ότι. Όχι, βάλω την πιο μπροστά, φίλε. Η απάντηση σου το λέει, ρε φίλε. Η απάντηση μου είναι για να τερματίσει πρώτη. Εντάξει. Με την νέα ομάδα που θεωρούμε. Είναι πιο δύσκολο. Για όρθωση. Τι το λέω. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, πού να πάμε, θέλω να πάμε στην Πάφο, πρέπει να πάμε στο Αποελέρ. Πάφος έκανε μια πολλά εύκολη σχετικά νίκη με βάση το γεγονός ότι προηγήθηκε ένα εθνικό τροφή. Ναι. Και τρώει και ο προπονητής του εθνικού τώρα. Πάει ο Ισπάνος. Να πιάει Κυπρέο, ναι. Πάει πιο φίλος στο Σατσιάν, νομίζω. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι. Όχι. Θεωρώ ότι ο λόγος που φεύγει ο Ισπανός, ο προπονητής, ο Λόπεθ, είναι ότι βρίσκονται ευθύνη στη διαχείριση που έκαμε σε κάποια παιχνίδια. Ισπανός. Ναι. Πότε μπορεί το κάνει ο Ρόκαλο. Τι. Ο Ξαλιό. Παντία. Ήταν στην Άχνα, Ισπανός, και πήραν τον Παντία που ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ήταν και αλλιώς. Ρε, δεν κάνω μια ερώτηση στην άλλη γιατί φεύγει. Εγώ θεωρώ ότι φεύγει λόγω της διαχείρισης που κάνει στα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή. Έπαιξε με την Όρθια στο Παπαδόπουλος, Ερίσκαρ. Έπαιξε με την ΑΕΚ στην Αρένα, που προηγήθηκε και 3-0 νομίζω. Έπαιξε με το Αποέλ στο Κασιπί, 5 γκολ ενώ ισοφάρισε. Ναι. Εχθές με την Πάφο, προηγήθηκε 1-0, χάνει εύκολα. Ίσως τα περιμέναν στον εθνικό φίλε θεωρούν ότι η ομάδα τους είναι για καλύτερα πράγματα. Γιατί τώρα, όπως είναι η βαθμολογία, ο εθνικός δεν πήγε σε πελάτες. Είναι 12-9, είναι έτσι η βαθμολογία. 12-9, ένα παιχνίδι είναι η διαφορά του, που το είναι ΑΕΣ και τον Οθέλ. Τέλος πάντων, μιλούμε για την Πάφο. Δεν ξέρω να μπορούμε να κάνουμε ο εθνικός. Στη συνέχεια, αλλά μιλούμε για την Πάφο, η οποία ήβρε ξανά το ρυθμό. Γιατί μετά ήταν από την Ομόνοια, ρε Μαλεκό, έκαμε τρεις νίκες, έτσι, και ως εντέρπι. Ναι, άστον θέλω, πάμε στην Πάφο τώρα. Πες μου για την Άχνα. Μην κοιτώ, θέλω να πει τους ούλους. Ο Θεσμός Άχνας δεν θεωρεί εσύ καλή ομάδα. Δεν γίνει να κοιτώσει πως ομάδα, δεν γίνει να πέτσα. Δεν θέλω μπορεί η αποδέσμευση του τώρα, μπορεί να είναι η πίεση και στο ότι θεωρούν ότι τα αποτελέσματα που έφερε ο Ισπάνος είναι εκείνα που περιμένει. Πάμε παράκτω. Πάμε για την Πάφο. Η Πάφο. Έχει αντίθετα αποτελέσματα που άλλες χρονίες, έτσι από το φτάρι του άλλες χρονίες που είναι στο χρονίες ήταν πρώτοι. Πέρσι ήταν πρώτοι. Πρώτοι. Ένα θύμα. Νομίζω ότι πέρατε στις δύο χρονίες που η Ελλαδούσα με είναι και η Πάφος το πέρασε. Πέρσι της αγωνιστική η Πάφος ήταν πρώτη ρε φίλε, με τρεις βαθμούς που από έλεγε νομίζω οι τέσσερις κάπου. Ήταν και ο Άρης δεύτερο. Φέτος ξεκίνησε νοθρά. Είναι εξής η νοθρά, ξεκίνησε με νίκη μάω στην Καλμιώδη στα δυνατή νίκη. Όχι, όχι το πρώτο παιχνίδι. Η νοθρά ήταν ο τρίτη παθός του. Απλά είναι σταθερό, πήσε μια καλή εμφάνιση, απόδοση ρε φίλε. Από η Πάφος είναι ορκέτο. Πάφος Ομόνια είναι ορκέτο. Σωστά. Δόθηκε και παιχνίδι σκέτα μόνο. Έφτασε από το ίδιο ότι είναι ορκέτο με την ανόρθωση, απέστω για να ήταν καλή, προηγήθηκε. Διαχειριστήκε.
Και νόμως τώρα σου πω είναι ότι τις προηγούμενες χρονιές ξεκίνησα με Τόζα, εντάξει, και επέρχεται η κατάπτωση μετά. Φέτος ξεκίνησε έτσι λίγο λοφρά και δείχνει τώρα ανωδική πορεία. Έγινε το δεύτερο συνεχόμενο. Τρίτο. Τρίτη νίκη. Απόλλωνα ανόρθωση είναι εθνικό. Δείχνει μια δυναμική ότι είδαμε. Ναι. Δεν και ξεγάψαμε τίποτε. Όχι. Εσείς στην αρχή πέθανε και προαθήτρια. Κι τέλος πάντων. Είπα σου για την τριάδα. Αρκεύκει και φτιάχνει ένα σερί καλό και φτιάχνει μια δυναμική καλή υπάφος. Πάλε ξανά. Βασικά επιβιώνει ρε φιλέ τις απόψεις που είπαμε όλοι πριν το προγράφημα ότι είναι μια ομάδα έτοιμη για να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Συμφωνώ. Λοιπόν. Έβαλαν και τον Βαλακάρη τα τελευταία να κοιτάξει. Έβαλαν και πέναρτη. Έβαλαν και τα παλήματα είναι σπουδαία. Απλά θέλει, βάλει το και θεωρώ ότι τα επόμενα παιχνίδια θα είναι να βάλουν τον παλιό Βαλακάρη. Συντομεύσε λίγο, ρε φίλε. Έχουμε δύο κουβέντες για το Θέλος, πριν να πάμε στα άλλα δύο. Εντάξει, μπορεί να πούν κάποιοι ότι ίσως να ευνοήθηκε σε εισαγωγικό ο Θέλος που έμεινε με 10 παίκτες για ΑΕΣ. Αλλά τούτος ο Θέλος, όπως μπαίνει μέσα στο ίδιο και όπως παίζει ποδόσφαιρο, θεωρώ τον ότι είναι μια ομάδα που είναι εύκολο να παραδοθεί. Εμένα με εξέπληξε ο Θέλος μετά την αλλαγή προπονητή. Ναι, με ποδόσφαιρο παίζει. Ναι. Ας σου πω, στα κυπριακά λόγια εξαπολύθηκε τούτη ομάδα. Ναι. Δηλαδή ήταν επιθετική και με τη δόξα και ψηλή επιθετική. Αξίζει ευκαιρίες που κάνουμε στο παιχνίδι. Που την αρχή που ο Θέλος, τα πρώτα παιχνίδια, στο ζωή δεν είχαν νίκη, ο Παγκακός, έδειχνε ότι η ομάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσω με αξιώσεις την παραμονή. Αλλά λείπεν της νίκη όμως. Λείπεν της νίκη, ναι. Με τον νέο προπονητή ήρθαν στο αποτελέσμα. Έκαμε δύο νίκες συνεχόμενες που αλλάξα στην το... Εγώ περίμενα γι' αυτόν... Πρόσεξε όμως, έκαμε και με νίκες πάω σε αντίπαλος που έχουν τους ίδιους στόχους. Η δόξα και η ΑΕΣ. Οι ΑΕΣ χτες. Δηλαδή, ποια είναι η ΑΕΣ πόντους που την αόρθωση είναι, ποια είναι το... η Ομόνοια και τα λοιπά. Και έγινε τούτο από έναν έξι βαθμό. Γιατί θα προτιμούν εγώ, όχι εγώ, σίγουρα και ο φίλος μου ο Γιάσος, να μην έπιανε να τους και βαθμούς με την ΑΕΣ. Πες σε λοιπόν πια ρε φίλε. Από η άλλη είναι η Ομόνοια, έπιανε και τύπου η ΑΕΣ. Ακέπησε το. Όχι, σου παλιά με νομονία, σου παλιά με όρθον και νίκη με την ΑΕΚ. Έπιαν πέντε βαθμούς που τους εννιά. Την ΑΕΚ δεν ατινούλη τότε που έδω. Φίλε, έπιαν πέντε βαθμούς που τους εννιά η ΑΕΣ με όντες ομάδες. Φίλε, δυο σου παλίες με ομόνια και με ανόρθωση, δυο βαθμούς. Αν το ρωτήσεις, εκτός έδρας, αν το ρωτήσεις, καλύτερα να κέρδιζα... Είναι τα εκτέδρας, η ΑΕΚ, η ΑΕΣ πες δεν το έδρας, δεν είναι αγωνιστό έδρας. Καλύτερα να κέρδιζα το Θέλω να πιάνω τα δύο σου παλί. Έχει σημασία ότι η αλλαγή προμονής στον Οθέλο... Φίλε, η αλλαγή προμονής στον Οθέλο βοήθησε το σκάθινι ο προμονής. Εδώ και παίζει διαφορετικά η ομάδα. Όχι γιατί έχουμε τίποτε με τον Καρπόζη. Αντίθετα, ήταν και πάλι με τον Καρπόζη μια συμπαγής ομάδα ο Οθέλος. Αλλά φκάλε και επιθετικό ήταν τώρα καλή η ομάδα της Αθιένου. Ναι, ρε φίλε, διεκδίκησε θα παλέψει για την παραμονή τη, είναι μάζο εξήμαντο. Ας ρωτήσω τώρα, κάνει μια πρόληψη. Βλέπεις ο Θέλων ή ΑΕΣ να παλεύω για την παραμονή, ξανά και καρμιώ της σάμες. Όχι, τώρα όλοι μέσα. Τώρα που εμεινώθηκε η διαφορά μέσα με το φυκό πάνω. Εν όλοι μέσα. Η δόξα ρε φίλε, τέλειωσε. Να πω φύσας. Θεωρώ 0-0-11. 0-0-11, 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 0
Πάμε στο Καρμιέλ Σάρι, ρε. Να ξύπεις εσύ, όταν σε ρώτησα Καρμιέλ Σάρις, τρία λέει μου. Ναι. Αντί δύο έπαιρνε τρία. Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που μπορούσα να βγει στα αυτιά μου, και να δώσω. Και να δω μια μάτια μου και να ακούσω στα αυτιά μου.
ο λόγος είναι, δεν θα ονοματίσω. Ναι. Εντάξει, ήμουν στη Λεμεσό το Σάββατο το πρωί. Εντάξει. Μου είπαν, πας στην κουβέντα μου καφενέ. Σου στη Λεμεσό για λόγους... Άλλου λόγους. Για ποδόσφαιρο. Δεν θέλω με τσούν. Ακαδημίες. Δεν θέλω με τσούν. Το λοιπόν και... Εννιά απουσίες ικανότητες. Εννιά. Μου είπαν, ναι. Και ένιξε μου πώς θα παίξουν. Μακάρι ο Άρης να έρθει κουρασμένος. Ναι. Να μην μπουν πολλά γκολ. Γιατί δεν είχαν επιλογές να παίξουν το παιχνίδι. Και ήταν τέσσερα, ναι. Ήταν μια μεγάλη επίκληση. Φυσικά, δεν είδα να έχουν μια απουσίες. Είχαν μια απουσίες. Ναι. Δεν είναι. Δεν ήξερα αν είχαν 9 ρε φίλε, εγώ άκουσα για 5, τώρα ήξερα για 9. Κατσαντώνιρ. Άλλος ο Κουτσακός. Ήταν μια ομάδα για μένα, εσύ είχε βάθος. Αν δεν είπα 9. Η Καρκώδης. Ναι. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Ήταν μεγάλη έκπληξη, εντάξει, η αρνητική ήταν ο Άρης. Μείναν στη Μεροφρόνη με το Χρήστο Ταμέ. Μείναν στη Σεβιλή. Μείναν στη Σεβιλή. Πότε φύγε. Δεν φύγε. Δεν φύγε. Δεν παίξε εθνική έδρα. Να παίξει εθνική κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία. Καλά, δεν ήξερε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο ότι όταν είναι η εβδομάδα εθνικών, είναι όλες οι μέρες της εθνικής ομάδας. Και ο λόγος που τα ξέρω, γιατί κάποτε κάνουν τα έτσι, κάποτε κάνουν άλλο. Να ξέρει την οικολογία, μπορεί να ξέρει, θέλω να μου αρέσει γιατί. Μια μέρα στη Ισπανία μου. Δεν παίξε με την παιδί, έτσι του κακονούλου. Δεν παίξε μια μέρα πιο πλήρω, νομίζω. Όπως και να έχει. Και φάνηκε η κούραση, φάνηκε το δόντο, δεν ξέρω κατά πόσο την ώρα που τελειώσουν το δόντο της. Ο φίλος μου ασπιδέσει και έλεγε τους άδεια να πάτε να πάτε στην πιάτσα Γουρνάκη. Πιάτσα, να μπορεί στην Ισπανία, να πιάτσα πιάτσα είναι Ιταλία. Ναι, και πήγαν και περιπατούν για μένα τα κοπελιά και δεν καταφέραν να επαναφέρουν έτσι οι μοφκαλέτητες. Ήταν εκτός το που και χρόνο. Πάντως φάνηκε που το 15-20 λεπτό ότι ο Άρης δεν ήταν καλά. Ήταν έκπληξη η απόψη της καμιούσα και σου ευχαριστήκα. Ο Σπιλεύσκη μου... Το φίλο μας το Σπιλεύσκη. Ναι. Ήταν πάση κερκίδα ρε. Ναι. Ναι, δεν μπορούμε. Η ΕΦΑ δεύτερη είναι κίτρινη κάρτα, ρε, μια αγωνιστική. Μόλις είτε είναι τρεμένος τώρα, μόλις είτε είναι 40 κιό. Και μόνο το τώρα, ρε. Ναι, όλοι είναι μου τόσο. Πρώτη φορά έχει τη σοκουάρη στα τελευταία δύο χρόνια, ναι. Δύο χρόνια, ναι. Ναι, και αν τις φορές μια φορά πρόλεψε και νίκησε κανείς. Πάλι με τον Χρήστο. Τότε, ναι. Και ψες μάλιστα είπε ο Χρήστος σε λες ότι μπορεί να με το γούρνιν του Άρη. Εννοεί ότι έχασε και κάτω προάθυμα τότε και ναι. Νομίζω ότι είσαι 2-1 τότε, 2-0 ας θύμε. Στον Αντώνης Παπαδόπουλος. Αν κάποτε διώξει ή φίλος πες και μπορεί να υπάρχει και τον Χρήστο. Έτσι. Φίλε, ήταν το πιο σοκαριστικό αποτέλεσμα στο ως τώρα στο πρωτάθλημα. Και το, ναι, και η διάρκεια το αποτέλεσμα. Η έκταση. Η έκταση. Έστω και αν μην είχε μείνει καπίτες ο Άρης, που σίγουρα επηρεάζε και η κούραση και τα λοιπά. Ξέρεις κάτι μια λεπτομέρα να σου πω, χωρίς να παραγνωρίζω τη σπουδιά νίκη της Καρμίδας. Όταν έγινε το 1-1, ρε φίλε, είχε μια καπληκτή ευκαιρία ο Άρης να κάνει το 1-2 και στα από σκέπτα είναι 2-1 και τελειώσει. Τέλος πάντων. Εγώ είπα πάντα λεπτομέρες. Αν τα βάλει και ο Σεμέτος, αν τα κούρτσε, τα τούτα λένε 2-0 και πίνει ο όρκος είναι 2-0. Φίλε, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο... Θέλω να πω για τον Σπιλεύσκη που μας έλεγε... Έκαμε πιο δεύτερη του χρονιά με πρωταθλητής και τα λοιπά και τα λοιπά. Βασικά είναι τρίτη του χρονιά, ρε φίλε. Βασικά είναι τρίτη του χρονιά. Εντάξει, είναι το πρώτο σοκ. Το πρώτο σοκ για μένα. Η διάρκεια. Α, και εννοείς να δεις την αντίδραση του. Ναι, η αντίδραση του Άρη. Είναι πιστευκό το Άρη να μην αντιδράσει. Η αντίδραση του Άρη. Εννοώ, πάρει που κάτω δείξα νομίζεις. Έχει Ευρώπη.
τώρα έχει ξεκούραση. Έχει ξεκούραση, έχει άρρωση από ελ. Αν έρθει και ένα σκολί να βγει, ή είναι ξεκινούμε και λέμε άλλα πράγματα. Απλά, επειδή ήταν σοκ, και ήρθες από την έμπαρο, και απόδοση και όλα. Βασικά τώρα να έρθει διαχείριση του σπηλεύσκου και να μου αξιολείς πιο καλά. Όχι, πιο καλά. Ήταν σοκ, ήταν μια ομάδα που δεν έκαμε νίκη, ρε φίλε. Είχε και πόντους, είχαμε αποσίες, εγώ ήξερα το πόντο, και μια νύχτα ταπεινωτική. Η διάρκεια των επόμενων 2-3 αγωνιστικών θα δείξουν κατά πόσο τόσο προπονητής νεαρός μπορεί να αντεπεξέλθει και σε αυτόν τον. Αξιό, νεαρός, φύγε το πάνω, και νεαρός πιο τώρα. Ποια είναι, είναι εμπειρός ο Σπηλεύσκης τώρα, ρε φίλε. Εννοείς νεαρός σε ηλικία, ναι. Εμείς είμαστε 5 αγώνα, εννοείς προβλήματα. Καλά, εσύ έντυχε και αν αγαπητοί μου πάμε να σπηλεύσει καμιά φορά. Να πιάσω εμάς την πρώτη μέρα, να πιάσω προάθλημα. Θέλε μα λεκό τώρα που να μου κάνεις το καθή. Είσαι δημοσιογράφος με μεγάλα από τον τακούτα ακόμα. Θα με εφαντήν ο φίλος σου τσάκερο γάι, τέσσε εφαντήν είπα σου το. Αλλά αφού την νοοτροπία μας είναι τούτο που μου είπες τώρα. Έφερε μου 366 Ισπανούς, Καταλάες, Παγαλάες, Τσιρόνες, Μαδρίτη, Μπαρσελόνα, Βαρκελόνη, πολύ πολλά, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κοντά. Και έφερε ήδη ένα μητσί που θα κάνει, δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε, μια ράδο με 320 άτομα, δεν τον ήξερε. Να σου πω, ας πω ότι, από ό,τι αντακά, ρε να πω ότι αντακά μου λες, από ό,τι αντακά. Πώς θα μου κλείνει ρόμι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι το παρακαλώ, γιατί... Παναγία μου, ρε. Ε, φίλε, πάω στο φίλο μου, πάω στο φίλο μου. Παρακαλώ. Πάω στο φίλο μου, φτάσει να πάει κάνει ένα στήρο μου, παρακαλώ. Παρακαλώ, μου δω εμένα, στέλνω μου μήματα, παρακαλώ. Λοιπόν, μάλε μου, ο Άρης είναι αντιδράσει, είμαι σίγουρος είναι αντιδράσει. Εν μπορεί η ομάδα να αντιδράσει. Ναι, εύκολα το πράγμα. Είμαι παίχτες επίπεδο. Στην ηλιά μου, φίλος του Χρήστου Χαραλάμπου, να μην μείνει μόνο σε την νίκη όμως, α. Κατάλαβες, ναι. Διότι έχω χάσει από τη δόξα και πέτραω την νίκη. Εν τόσο έκανα κάποια παιχνιδιά. Ευτυχώς πρέπει η γυναίκα του, του φίλου μου του Χριστού, να πήγαν που την... τώρα δεν πήγαινε το παιδί. 9 και 5. 9 και 5 δεν πήγαινε, θα πήγαινε στην εκκλησιά, να βάλει το σταυρό της ευτυχώς, θα μου πάνε ένα δωρό άντρα μου να γελά. Ε, φίλε μου, θα σου κάνει το παιδί. Κάνει μια πολύ καλή εικόνα, ρε παιδιά, είστε θετική εικόνα. Απλά τα αποτελέσματα μπορεί την ΑΕΛ, την πίεση μου, την εξήγηση του πράγμα, βάλει του μια ομάδα η οποία ελαλούσαν από το μεταβατικό λίπο, την Τουτιντζέλη, κάνουν υπομονή, πετώξαν τον, είχαμε νίκη, μποτζίνα από τούτα, φεύγει πάει στην Καμιούσα, πρώτα παιχνίδια, μια ομάδα... Ναι, αλλά η Καμιούσα προειδοποίησε με το αποέρεφε που το έβλεπα εγώ εδώ στο γραφείο, προειδοποίησε ότι φτιάχνεται σαν ομάδα. Έχασε μετά από την ΑΕΛ, αρχίσε να αντιδράσει. Το λοιπόν, δεν και λέω ότι αφήσει λίγο το αποτέλεσμα έκτη, αλλά αρχίζει να βάλει κάποια στοιχεία δικά του όχι. Το πρώτο παιχνίδι είναι ένα. Ένα το πρώτο παιχνίδι είναι ένα. Ένα το πρώτο παιχνίδι είναι ένα. Παίξε προηγουμένω άλλα παιχνίδια. Αφού ήταν και μετά από έλπα στον Μπάνκο ο Χριστό, ρε, προηγουμένω, τέλο πάντων. Συγχύζεσαι. Εγώ δεν συγχύζομαι, φίλε. Ρε, ρώτησα σε απλά ελληνικά. Ρε, το ελληνικό ο Χριστό επί καιρό να έλ και καμιώτησα. Εντάξει, επίενε σώχα μου για να το νομιστεί. Όχι. Με την ΑΕΛ όταν πέρσι επίε, ρε φίλε, πέντε τελικό. Ας τα πέρσι, φέτο. Επίε, δεν επίε. Γι' αυτό σου πω ότι είναι για την πρώτη φορά θα τον είχα μου με την μεγάλη νίκη. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα αυτό, δεν ξέρω. Ρε, μαλέ. Το θέμα για την Καρμιώση είναι όχι τώρα. Έκαμε την νίκη της αγωνιστικής της χρονιάς, θέλεις ως τώρα. Και πάλι παίζει με τη δόξα στην Περιστερώνα. Αχάζει που η δόξα στην Περιστερώνα και μετράει νίκη μόνο. Ναι. Να έχουμε να λέμε ότι ανοίγεις στον Άρη, χάζει που η δόξα. Έτσι πάει έτσι. Έτσι έχει άλλο ένα κύριο. Έτσι φίλε που το... Φίλε, όλες οι ομάδες. Εμείς τα λέμε τα μέλη για την εξάδα για τον Αγιώτο. Αλλά ο κάθε προπονητής και κάθε ομάδα βλέπει τον επόμενο αντίπαλο. Εντάξει. Ο επόμενος αντίπαλος είναι η δόξα που θέλει βαθμούς. Να πούμε και... Μπράβο στον Χρήστο, μπράβο στην Καρμιώτησα και περιμένουμε την αντίδραση του Άρη και πάμε στο από ΕΛΑΕΛ και περάσαμε την ώρα μας, ρε μάλλη. Ναι, από ΕΛΑΕΛ. Από ΕΛΑΕΛ. Έλα ρε. Να μου εντάξει, μπορεί να νιώσω ο Μητσής. Πες μου την άποψη σου. Έλα να μας πει. Έθελα να βάλω ξανά θέλει. Να μας πει, διότι ούτε εγώ το είδα. Εντάξει,
Ma nel tuo gol tu? Έπαιρνε καμισέτα και κάτσε το πουλί. Μετά είδα αντίθετη λήψη της κάμερας και εστιάστηκα να δω τώρα που κάνει την κερπή. Πριν κάνει την κερπή. Εσύ πάνε το κεφάλι πάνω για να δει. Ναι. Εν καταλάβω. Στο έτσι αν είδε τον μόνο. Αν το κουραλούν και το που ανέβηκε λίγο τα... Όχι πέντε χρόνια από τη σημάχα και πέντε τώρα. Τι ώρα. Ο Τουγκάρας. Εκείνος που έκαμε την κίνηση για το δεύτερο τοκάρι. Ναι, αλλά ήταν πίσω μας το δεύτερο τοκάρι. Έκαμε την κίνηση με τον τοκάρα. Στο έτσι που έκαμε ο Μιτσής, εν τον τοκάρα που έκαμε την κίνηση που δεν. Ή τον Μουριέλ. Στο έτσι που έκαμε την Μουρτά. Νομίζω ότι έχει όμως το καλά. Εν είμαι σίγουρος. Άρα είναι τυχαία που πήγαμε. Πρέπει να πιάμε να κάνουμε zoom. Πού είναι που ήταν τα μάτια του. Εντάξει, γιατί απολύσουμε τον Μιτσής να μας πείσει ώρα που θα πιψάμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε να λέμε για τον κόλ για πολύ καιρό. Φυσικά ρε φίλε, πρέπει να πούμε ότι είσαι δράστη είναι ευθύνη του όλμα φίλε καθώς θέλει. Έβαλε και ο Εφραίμ μια φορά γκολ της ΑΕΚ πάλι από κεντρών του γηπέδου. Θυμούμε πριν χρόνια 17-18, πάλι ήταν έτσι. Αλλά ο Εφραίμ νομίζω ότι σήκωσε το κεφάλι του μόνο και είδαν τον τερματοφύλακα να έξω. Α, τότε με το Βέζερ. Έβαλε τον Γκόμες της Ομόνιας στην Ευρώπη. Έβαλε και τους ανόρθωσης ο... Δεν του ήθελα, ο Μιτσής του τους γι' αυτό σου είπα. Γι' αυτό σου είπα, έκαμε και λένε τον πάνω και είναι από τον ίδιο. Παρακαλώ. Η ουσία είναι ότι μείνει το κόλλο, κρίθηκε το από εχρήτη, ρε φίλε. Έβδομη νίκη, αλλά... Ναι, δεύτερο χρόνο. Το πρώτο. Φίλε, η ΑΕΡ το τελευταίο, που το 60 ως το 90, που τελείως προσφύγει το λήξη του παιχνιδιού, ήταν η καλύτερη ΑΕΡ που έχει πολλά χρόνια το 60. Όσες φορές ήρθε η ΑΕΡ στο Γασιμπή, εντάξει, δεν έμπαινε με το πώς έμπηκε η ΑΕΡ χτες. Ενώ σου σε θέμα μακαρίσματα, πάθος... Εντάξει, αλλά το πρώτο χρόνο ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν, δεν σου λέω ήταν καλύτερη, τι πάσουν καλύτερη ΑΕΡ. Όμως την είδα έτοιμη και στις μονομαχίες και δυνατά πολλές φορές πιο δυνατά έπαιζε πιο δυνατά φάουλ. Καλωστημένη ομάδα θυκευασμένη. Το πρώτο λεπτό, εντάξει, και διότι εγώ περιμένω και το παιχνίδι να είναι ένα τέτοιο του σκορ, ποιο είναι το ελληνικό πάλι. Εντάξει, ούτε λέει τι περιμένα. Δεν είναι ούτε τι περιμένα. Φίλε με. Είδα όμως μια πολύ καλή ομάδα που το πρώτο λεπτό να θέλει το να αρχίσει να χτυπήσει το παιχνίδι. Θα δούμε και τα επόμενα παιχνίδια του προβλήματος. Ακούμε ένα κομμάτι. Ρε Μάρκο, πρέπει να μιλούμε και να καταλαβαίνουμε και να λέμε κάποια πράγματα σωστά. Συμφωνώ μαζί σου ότι η ΑΕΛ εξέπληξε, αλλά όχι στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτη χρόνια η ΑΕΛ ήταν παθητική στάση, ρε φίλε στο γήπεδο. Ναι, ρε φίλε, δεν έχουμε εδώ. Τούτη... Ήταν παθητική όμως, δεν ήταν η ομάδα σου. Φίλε, ένα πήλησε του από έλεγχο το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, πήλησε του. Έλεγε κάποιο του ρέμι να σε βαρύσει, ρέμι να σε βαρύσει. Η ομάδα σου να φάει στηρία. Εμπορούσε να τρώει, αλλά μπορεί να κάνουμε τελικές 4-5 πολλά καλές ευκαιρίες. Με τα μαρκαρίσματα, τους ήταν μια ομάδα... Τέλος πάντων, έδειξε ότι είναι ομάδα που ήβρουν προπονητή, ρε φίλε. Ήβρουν προπονητή είναι η ΑΕΡ. Το δεύτερο είναι μικρό. Λόγω και του αποτελέσματος ήταν μες στο αποτέλεσμα. Το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν τόσο καλό όπως τα προηγούμενα παιχνίκια. Εντάξει, αρκέψα και βέβαια, ακούω, αρκέψα δεξιά-αριστερά, αρκέψα απολύστες έτσι, ο άλλος πω, και ο κύριε έκαμε για από εκεί, ο άλλος έκαμε για από δάζα, κέψαν τα κέψαν τα κουτά. Μια ομάδα που έκαμε 8 στο 8. Εντάξει. Με το κυπέλ. Εντάξει, έκαμε 8 στο 8. Έκατε στην κορυφή. Και τώρα με μαχούμαστε επειδή η απόδοση δεν ήταν τόσο καλή. Ο Μουρού.
Είναι απίστευτο. Πού καταλήγουμε, ρε φίλε. Άρρωσε σου η ΑΕΛ, η αντίδραση στο πάτημα της στο γήπεδο. Μια ομάδα που, αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να βελτιώσει καλά τη βαθμολογική της θέση, ναι. Ναι, ναι, αν με το που είδαμε, σύν το ότι εκείνο που ακούμε με προπονητή είναι πολύ καλό. Ήβρε μια ψυχημία για μένα. Φυσικά τώρα έχεις και παιχνίδι και αέρα, φίλε, που πολλά πολλά. Έχει να πάει να παίξει με την ΑΕΚ στην Λάρνακα και έχει να παίξει με την τελευταία αγωνιστική. Τέλος πάντων, ο απόχος του αγώνα τι λέει για σένα. Αξιόν και ξέραμε το Σάββατο, όταν ήσουν το απόλυπα, μέχρι την Κυριακή είναι ένας ισοβαθμός. Ισοβαθμό με τον Άρη, περιπέτωμα, δεν είναι το ψενοβαρή στην καρδιά. Άφηγε το απόλυση μόλις θέση με τρεις βαθμούς, μετρά πολλά τον το σερί το 7 νικό. Έρχεται μια ξεκούραση που θεωρώ ότι έθελε την το ΑΠΟΕΛ, μετά την υπερπροσπάθεια που έκαμε. Ναι, και... Δεν το πεις. Αξιέ... Είναι ισότητα και παίκτες στον καταπονημένοι, ρε φίλε. Έκαμε αλλαγή προχθές τον Κωνσταντίνοφ. Κωνσταντίνοφ και ο Πέτροβης, ρε φίλε. Έλος πάντων. Δεν θα πάρει να εξαρτάται κάποια νίκια, ρε. Αν θέλετε, μα φέρνω να παίζουμε 25 χρόνια και κανείς όταν τον καιρό μου άρεσε. Άρεσε, άμα τρέχεις τον άλλον που πίσω. Είσαι δεύτερος τρίτος, ρε φίλε, και εγώ είμαι πρώτος. Και τρέχει να με φτάσει, να με φτάσει. Έτσι θα κουραστείς παραπάνω, ρε φίλε, από ότι εγώ είμαι άνετος. Εντάξει. Αρέσκει μου, μπορεί να πεις την άποψη σου, ύστερα να πεις, οκ. Δεν μου αρέσκει, ρε ξέρε, εγώ πάρε καταπονεμένος. Ποιος είναι καταπονεν 10 μάτσο, εγώ πάρε. Μα είναι 11 μάτς. Μα ποιο είναι 11 μάτς. 11 μάτς. 11, έξεσαι η Ευρώπη. Λοιπόν, πού πάμε ρε μάλε. Αλλάζει η πρόλεψη σου. Αλλάζει η πρόλεψη σου, είχα προλάθει να είναι αλλάζει τίποτε. Είπες Πάφος Άρης ανόρθωση. Πάφος ανόρθωση Άρης, επειδή Άρης ανόρθωση Πάφος. Η τριάδα ρε. Φίλε. Ρε είπες. Ρε φίλε, είπες ότι βλέπεις Άρη μες στη μέση την ανόρθωση και Πάφο ή Πάφος μες στη... Αγία Ξάμπλος. Όχι, ρε Πάφο. Για να έρθει... Ήδη είναι όσοι με καλά γραμμένες. Ξέρω ότι συνείς κάτι με το καλό το ξύλι. Κάτι ρε κομπάρε, πέ μου τώρα έναν που γίνεται πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Έχουμε... Ρε μα, ξέρω ότι υποφέρουμε που σε ένα ρε. Δεν μπορώ να γίνεται. Α, πότε σου καπνίσει η λαλής και τρώμε την εμείς ρε. Γιατί ρε. Λοιπόν, μάλε μου. Φίλε, πάμε τώρα να τελειώνουμε. 11 αγωνιστικές στο προγράφημα. Μάλιστα. Σωστά. 11 από τις 36. Σχεδόν στο έναν τρίτο. Ναι, ναι. Αυτά podcast. Το λοιπόν. Αλλάζουμε κάτι. Η εξάδα είπε ότι θεωρεί ακόμα ένα λόγο σε τώρα. Σου είμαι αυτό, ναι, ανεξάρτητα είναι η ξενία. Το λοιπόν. Είπε ότι προαθήματα να μπει στο Δεκέμβρη. Ήταν μια εβδομάδα εχθές. Πολλά καλή για το Κυπριακό Μονάθημα, ούλο και πρώτη και έρχεται μια δουλειά. Εσπίδες ένα δεύτερο ιστορία με πολλά από τότε που κάνουν συγκιά με τα τουταλούς, αλλά και η δεύτερη κατηγορία. Χάνοντας το παρέντη. Έφατσε τον Τούτης λάχανο. Ευχήγες του Τούτης μια χαρά να πιάει ένα. Αυκή πάνω έφασε τον... Επίρε και σύλλους ομονιάδες και έχασε από την Χριστινάκη 3-0. Λοιπόν, ρε μάλε. Η εξάδα, τελειώνουμε τώρα γιατί περάσαμε την ώρα μας. Η εξάδα είναι εξάδα, είπες. 1, 2, 3, 5, 6. Ναι. Και ρωτώ σε εγώ τώρα, ναι, στα σύντομα, ναι, το απόλυν μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Βέβαια. Η Πάφο μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Βέβαια. Ο Άρης μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Βέβαια. Η Ανόρθωση μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Βέβαια. Η Ομόνια. Βέβαια. Το Απόλλωνας. Άρα βλέπεις 4 ομάδες 2 πρωτάθλημα. Καλά ρε, 4 είναι καλή κάτι παραπάνω πιθανότητες, ναι. Εκτός που την... Και οι 6 που προπορεύονται στο πρωτάθλημα, την κλείνει και πράγμα. Ρε φίλε, όταν λες το άλλο βέβαια, το άλλο είναι πιο λες πιθανότητες, είναι που σημαίνει. Θα κάνω, θα μου κακούεις, ίσως η ΑΕΚ θα μην κάνει ένα σερήν 7 αγωνιστικές όπως το από έτσι, κάτι πρώτο. Εντάξει, γιατί η ΑΕΚ περιμένουν την... Η φοιτητής, να πιάνει το πρωτάθλημα.
Μπορεί να γίνει για πόντο. Φέτος ρε. Οκ, φέτος. Για κάμια εφτάσει το δόντρο. Για το πια και αυτούν τον πλάσιο με τον τελευταίο κόμμα. Οκ. Εγώ μα μιλούμε τώρα, είμαστε πριν το αγωνάκι του 90. Ωραία, σπάσαμε ρεκόρ στον χρόνο. Τελευταία, μόνο μια πρόληψη είναι κάποια εβδομάδα. Γιατί είναι και πρωτάθλημα, να πάμε την άλλη εβδομάδα, είμαστε καλά από Θεό. Η πρόληψη που πάντα διασπάνω, και δεν χάνει με τίποτε, είναι Κύπρος Ισπανία. Τελειώνει τη μουρμού. Το βάσανο. Το βάσανο. Δεν θα ασχοληθώ με εκείνους που ευχαριστήκαν κτλ. Κίνα που έδειξαν και κάνουν τις κριτικές μας κτλ. Τα έτζαμε. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη αν έρθει η Ισπανία να μην δερούμε τι. Άρα τελειώνουμε τη διοργάνωση. Φίλε, τελειώνει η διοργάνωση με 0 βαθμούς. Τελειώνει η διοργάνωση, δεν ξέρω, μπορεί και να μπουν έξω. Είναι ο πρόλεψης σου, ρε. Δύσκολο. Okay. Όμως, τελειώνει το μαρτύριο για το Γιβραλτά που να έρθει ύστερα να σάζουμε την ομάδα, μέχρι να αρκέψει η ανωδική πορεία μετά από το πράγμα. Οκ. Εντάξει, μα λέμε, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε στην Ελλάδα. Ούλοι, ούλοι, έρχονται όλοι οι παίκτες. Ο Σαβάρι, ούλοι, έρχονται όλοι οι παίκτες. Πότε το κοινοχέρι ο Λεβαντόφσκι, δεν ξέρω. Ο Λεβαντόφσκι, ή ο χρονάνθρωπο να δει το μωρό χέρι του ρε φίλε. Ή αν του πάσαρε για όντα πράγματα. Εμείς είναι τόσο ίδιο. Εμείς είναι τόσο ίδιο. Εμείς είναι τόσο ίδιο. Εμείς είναι τόσο ίδιο. Ο τρόπος που σου μιλούν και η έπαρση... Την άλλη Δευτέρα, ρε φίλε, την άλλη Δευτέρα θα κάνουμε τον 24ο επεισόδιο. Κλείσε από τώρα, κάνουμε τα δουλειά σου, γιατί είναι πολύ άσχολο. Το λοιπόν... Πότε μιλώ. Την Δευτέρα, πού θα τώρα σου είπα. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου που είναι χορηγός της εκπομπής μας. Να είστε καλά, γεια σας.